Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις λίγες μέρες και ώρες που απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσει παντού και εδώ στη Λάρισα, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, το κάλεσμα του ΚΚΕ να πέσει τη μέρα των εκλογών το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη. Κόντρα στους χαμηλούς τόνους που σκόπιμα καλλιεργούνται αυτές τις μέρες, όλοι και όλες πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπροστά μας έχουμε μια πολύ κρίσιμη μάχη. Και σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη, αυτό που κρίνεται για το λαό μας είναι ποια δύναμη μπορεί να σταθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση, η οποία από χέρι θα είναι αντιλαϊκή. Γιατί όλοι και όλες ξέρουν πως ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις, από τις όποιες διαφορές στα προγράμματα, η επόμενη κυβέρνηση θα πιάσει το αντιλαϊκό μνήμα ακριβώς από εκεί που το άφησε η προηγούμενη, για να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο που τσακίζει όμως την εργατική τάξη, το λαό μας, για τα κέρδη των λίγων. Ποια λοιπόν δύναμη μπορεί να σταθεί στο πλάι του λαού μας, να παλεύει με συνέπεια, με μαχητικότητα για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών και εμπόρων, των αγροτών, της νεολαίας, και μέσα στη Βουλή με προτάσεις νόμου, τροπολογίες, αλλά και έξω από αυτήν, μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγώνες. Ποια δύναμη μπορεί να εμπνεύσει, να οργανώσει την πάλη για να ξεγράψει ο λαός, για να μην ξεγράψει τελικά ο λαός μας όπως θέλουν όλοι οι υπόλοιποι, όλα όσα έχασε τα χρόνια της κρίσης, αλλά και να σκεφτεί, να αποφασίσει ότι αξίζει να πάρει τη θέση του για να μπορέσει να απολαύσει τη ζωή που του ανήκει, που του αξίζει, κόντρα στην υποταγή και τη μυρολατρεία. Αυτοί λοιπόν οι συνεπείς, οι μαχητικοί, αταλάντευτοι δύναμοι ήταν και είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό στις εκλογές της 7ης του Ιούλη αυτό που κρίνεται είναι πόσο πιο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ, γιατί αυτή θα είναι η δύναμη του λαού την επόμενη μέρα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα υπόλοιπα κόμματα ετοιμάζουν μια επόμενη μέρα για το λαό μας που θα είναι λίγο πολύ ίδια με την προηγούμενη. Γιατί η δίθεν μεταμνημονιακή εποχή, η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη με αυτοδύναμη Ελλάδα που λέει Νέα Δημοκρατία, δεν αφορούν τη βελτίωση της ζωής του λαού, των δικαιωμάτων μας. Αφορούν πρώτα απ' όλα τη βελτίωση, τη διασφάλιση των κερδών των λίγων, μιας κούφτας δηλαδή εκμεταλλευτών. Όλοι και όλες νιώθουν ότι τα προβλήματα, η ανασφάλεια παραμένουν και μεγαλώνουν, γιατί ακριβώς παραμένουν όλες οι αιτίες που μας έφτασαν έως εδώ. Και πολύ περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αντιλαμβάνονται ποια είναι η πολιτική που θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση. Γιατί στα κυβερνητικά προγράμματα τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν οι εφαρμοστικοί νόμοι των τριών μνημονίων που θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Τα μνημόνια διαρκείας, οι μηχανισμοί εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη-μέλη της, τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060,
Οι απαιτήσεις του κεφαλαίου, όπως του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, που βαφτίζονται αναδιαρθρώσεις. Θα υπάρχουν οι επικίνδυνες δεσμεύσεις της χώρας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινώς βέβαια παρονομαστής όλων αυτών είναι καπιταλιστικής κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας, γιατί αυτό εννοούν όταν αυτοί μιλάνε για ανάπτυξη και για επενδύσεις. Αυτό λένε όταν μιλούν για τον πλούτο της χώρας, που τάχα θα μοιράζεται δίκαια, όπως κοροϊδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή για την πίτα που θα μεγαλώσει, όπως επίσης κοροϊδεύει η Νέα Δημοκρατία. Μόνο η πίτα και ο πλούτος μεγάλωσαν πολλές φορές σε αυτή εδώ τη χώρα, αλλά για το λαό τελικά προορίζονταν μόνο τα ψίχουλα. Γι' αυτό λένε στον εργάτη, στον άνεργο, στον αγρότη, τον αυτοαπασχολούμενο, στο νέο παιδί, μη ζητάς πολλά, παρετήσου από τη διεκδίκηση όσων έχασες, ώστε να στηρίξουμε όλοι μαζί την ανάκαμψη των κερδών και των επενδύσεων. Μόνο που για να προστατευτεί αυτή η ανάπτυξη, η καπιταλιστική δηλαδή ανάπτυξη, γιατί για αυτή μιλάμε, απαιτείται μεγαλύτερη, για παράδειγμα, ελαστικοποίηση της εργασίας. Αυτό που ήδη ζουν χιλιάδες νέοι και νέες, δουλειά δηλαδή, νέα παιδιά που δουλεύουν 2 και 3 ώρες τη μέρα, 3 την επόμενη, την τρίτη περιμένουν πάνω από το τηλέφωνό τους, μπας και τους φωνάξουν για ένα μεροκάματο. Δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα προβλέπουν και έχουν φροντίσει όλες οι κυβερνήσεις που πήγαν τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την περιβόητη ενεργό γύρανση, και οι συνταξιούχοι επιστρέφουν πάλι στη δουλειά, γιατί η σύνταξη πλέον δεν φτάνει. Η ανάπτυξη η δική τους απαιτεί περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας. Είδαμε που έχει φτάσει η κατάσταση με τα διαγνωστικά κέντρα, αλλά και η ιδιωτικοποίηση παραπέρα της υγείας και της φρόνοιας. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσουν με μορφή χιονοστιβάδας τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Την ίδια ώρα βέβαια ετοιμάζουν μόνο προνόμια, νέα προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως είναι τα δωράκια, οι φοροαπαλλαγές που πρόλαβε να νομοθετήσει κιόλας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη στήριξη και της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων. Μάλιστα, στα προεκλογικά προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δει κανείς όλα όσα ήδη προβάλλονται για τη στήριξη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Αυτά εξάλλου απαιτεί και ο ΣΕΒ και η Κομισιόν. Και βέβαια, μαζί με όλα αυτά, απαιτούν να επιβληθεί σιωπή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς για να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους. Λογαριάζουν όμως και οι δυο, χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί σε αυτή εδώ τη χώρα, το έχουμε πει, θα το λέμε συνέχεια, υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, υπάρχει ταξικό εργατικό κίνημα, υπάρχει το ΠΑΜΕ, έχει στήριγμα γερό. Και αυτό είναι οι κομμουνιστές στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, οι άλλοι αγωνιστές που συμπορεύονται στο πλάι μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες την απεγνωσμένη προσπάθεια της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσει, όπως λέει το παιχνίδι, να μην εισπράξει δηλαδή και σε αυτές τις εκλογές την αποδοκιμασία όλου αυτού του κόσμου που πίστεψε στην πρώτη φορά αριστερά και απογοητεύτηκε ικτρά. Παλιά μου τέχνη κόσκινο θα μπορούσε να πει κανείς για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
αφού ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια του τυχοδιοκτισμού, του οπορτουνισμού, επιδιώκει να εγκατασταθεί στην πλατφόρμα της αμαρτωλής, στην πλατφόρμα της αμαρτωλής παλιάς σοσιαλδημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, που τόση ζημιά προξένησε και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Στα χνάρια του αντικομουνισμού και του αυριανισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει ξανά τον μπαμπούλα της δεξιάς και άλλα τέτοια για να εγκλωβίσει ξανά δημοκράτες, αριστερούς, προοδευτικούς ανθρώπους. Και πριν σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά ποιος έρχεται, ας σκεφτεί και ποιος ακριβώς είναι αυτός που ετοιμάζεται τώρα να φύγει. Γιατί όλοι και όλες βέβαια συμφωνούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η δεξιά. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση σε μας αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, αλήθεια, τι ακριβώς είναι? Είναι αριστερά, κεντροαριστερά? Δεξιά καραμπινάτι είναι, με Παπακώστα, Κουίκ, Κουντουρά, και δεν συμμαζεύεται. Το τι ακριβώς λοιπόν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μας το λένε τα έργα και οι μέρες της αυτά τα 4,5 χρόνια, που έφερε ένα τρίτο βάρβαρο μνημόνιο και εφάρμοσε και τα προηγούμενα δύο και έφτιαξε ουσιαστικά και ένα τέταρτο μεταμνημονιακό, που έχει δεσμεύσει ένα λαό να ματώνει για τα πλεονάσματα μέχρι το 2060, που νεκρανάστησε τον αντεργατικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας για τον κατώτατο μισθό, που ψήφισε νόμο για να βάλει εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας, αυτόν τον νόμο δηλαδή που ο Γεωργιάδης, ο γνωστός της Νέας Δημοκρατίας, ερχότανε και δεν κρατιότανε, λέει, στη Βουλή για να τον ψηφίσει μαζί με τους αριστερούς ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, που ξέπλυνε τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ και γέμισε τη χώρα μας με βάσεις, με νατοϊκές υποδομές, δίνοντας τη δυνατότητα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε πως χαίρονται, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο αμερικανόφιλη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ποτέ αυτός ο τόπος. Και μιας και αναφέρθηκα στους Αμερικανούς και στο ΝΑΤΟ, θέλω για μια άλλη φορά να πω πως η αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο δεν γίνεται με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους στρατιωτικούς Αμερικάνων, ούτε με τη μοιρασιά της ενεργειακής πίτας με αυτούς τους μεγάλους οξυμένους αναγωνισμούς, τις αντιθέσεις ισχυρών καπιταλιστικών υπεριαλιστικών δυνάμεων όπως είναι η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία και άλλες δυνάμεις που συγκρούονται σε αυτή την περιοχή. Και σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα ταυτίζονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπερασπίζονται ακριβώς τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, την οποία υπηρετούν και η οποία διεκδικεί και αυτή ρόλο και μερίδιο σε αυτή τη μοιρασιά μαζί με την τουρκική αστική τάξη. Φίλες και φίλοι, δεν χωρά αμφιβολία ότι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια δεξιά κυβέρνηση, πιο συγκεκριμένα μια αστική νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Ποιος όμως έδωσε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται ως δικαιωμένη για το αντιλαϊκό παρελθόν της, για τα μνημόνια, τις απολύσεις, τις μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις? Ποιος έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη τους που δεν είχαν μούτρα να εμφανιστούν στις λαϊκές γειτονιές πριν μερικά χρόνια
τώρα να αλωνίζουν και να πλασάρουν ως δήθεν φιλολαϊκό το προεκλογικό τους πρόγραμμα που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του κεφαλαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή του είναι αυτός που έστρωσαν στη Νέα Δημοκρατία τα κόκκινα χαλιά για αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσε αυτά τα χρόνια. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πει και ευχαριστώ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όχι μόνο της ξέπλυνε την πολιτική όλων των δεξιών κυβερνήσεων, αλλά έτρεξε και να υλοποιήσει όλη τη βρώμικη δουλειά που εκείνη δεν πρόλαβε. Δείτε για παράδειγμα τι λέει ο ΣΕΒ, ο οποίος ευχαριστεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επειδή υλοποίησε πάνω από το 62% των απαιτήσεών του. Ευχαριστώ βέβαια πρέπει να του πει και η Νέα Δημοκρατία που έχει αφήσει μόνο ένα 38% να υλοποιήσει από αυτές τις απαιτήσεις των μεγαλοβιομηχάνων. Και ας αφήσει αυτά που ξέρει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του που έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο στο ΚΚΕ ότι δήθεν το κουκουέ ταυτίζει τον Τσίπρα με το Μητσοτάκη και το Σαμαρά. Προφανώς ο Τσίπρας τα λέει αυτά επειδή εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη αμηχανία και σύγχυση, γιατί μόνος του ταυτίστηκε με τις δεξιές αντιλαϊκές πολιτικές όταν εφάρμοζε και το τρίτο μνημόνιο που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν, δίνοντας το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται τώρα δικαιωμένοι, ενώ δεν είναι καθόλου, απογοητεύοντας προοδευτικό αριστερό δημοκρατικό κόσμο. Και όλα αυτά που κάθε τρεις και λίγο αναμασά ότι η κυβέρνησή του ακολούθησε πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης έχουν προπολού καταρρεύσει όταν καταργούσε ακόμα και αυτό το επίδομα βοήθημα του ΕΚΑΣ, ενώ από την άλλη έδινε απλόχερα δωράκια στο μεγάλο κεφάλαιο. Όσο για το σύνθημα που είπε «Τι πλαστήρας, τι παπάγος», που αυτό που ανέσυρε από το αραχνιασμένο μπαούλο της σοσιαλδημοκρατίας, του λέμε ότι είναι και ανιστόρητος. Την ιστορία κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να τη διαβάζει από την ανάποδη, αφού φαίνεται να μην γνωρίζει ότι το σύνθημα αυτό, όπως και το «Τι μπρόκολα, τι λάχανα» του Χαρίλαου Φλωράκη, είναι ιστορικά δικαιωμένα. Αλήθεια, δεν ξέρει ότι η κυβέρνηση πλαστήρα ήταν αυτή που ανάμεσα στα άλλα τα πολλά έκανε και την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, των συντρόφων του, κατ' εντολή των Αμερικάνων, με τους οποίους τώρα ο κύριος Τσίπρας μοιράζεται κοινές, όπως λέει, αξίες. Εκτός και αν αυτό ακριβώς εννοεί όταν λέει ότι το σύνθημα αυτό ήταν λάθος, γιατί έχει κοινές αξίες με τον Τραμπ και τους Αμερικάνους. Ας αφήσουν λοιπόν, τους λέμε, αυτά που ξέρουν, γιατί όσο κι αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υπερτονίζει ορισμένες επιμέρους υπαρκτές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία, είναι μόνο για να κρύψει πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι οι δύο πόλοι του ίδιου αστικού πολιτικού συστήματος. Είναι τελικά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όπου το νόμισμα είναι το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, αυτό που υπηρετούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και όπως ξέρουμε όλοι, οι δύο όψεις ενός νομίσματος δεν είναι και δεν μπορεί να είναι, να έχουν δηλαδή απόλυτα την ίδια μορφή, γιατί αλλιώς δεν μπορεί ούτε το παιχνίδι της δικοματικής εναλλαγής να παίζεται, ούτε φυσικά να μεταγγίζονται λαϊκοί ψήφοι από το ένα κόμμα στο άλλο για να εγκλωβίζεται η λαϊκή δυσαρέσκεια, για να μην φτάνει ως την αμφισβήτηση
και τελικά στην απόφαση για την ανατροπή αυτής της σαπίλας και της διαφθοράς. Αντί όμως ο λαός μας να παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα στις εκλογές, μπορεί να κάνει τη σίγουρη επιλογή για τη ζωή του, να ψηφίσει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ θα είναι, όπως και ήταν πάντα, απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Το ΚΚΕ θα φέρει στη Βουλή τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των φτωχών αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών, της νεολαίας. Την τελευταία τετραετία κατέθεσε δεκάδες τροπολογίες, προτάσεις νόμου, τις οποίες απέρριπταν μαζί ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ, την ώρα που ψήφιζαν μαζί πάλι το ένα μετά το άλλο τα δωράκια στο μεγάλο κεφάλαιο. Θέλω να θυμίσω ότι στο διάστημα διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε συνολικά 6 προτάσεις νόμου, δεκάδες τροπολογίες για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, των αγροτών, των νέων, των γυναικών, των συνταξιούχων, για την αναπλήρωση των απολειών που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, για την επίλυση κρίσιμων λαϊκών προβλημάτων. Όλα αυτά τα οποία αποτελούν βασικές λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και στοιχειώδους ανακούφισης, απορρίφθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τη δίθεν προοδευτική αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τα οποία έκαναν πως δεν τα άκουσαν. Απ' την άλλη, οι προτάσεις νόμου της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων είχαν στο επίκεντρό τους είτε την υλοποίηση αντεργατικών μέτρων και μέτρων στήριξης των λίγων, είτε το ξεγέλασμα του λαού μέσα από τη γνωστή τακτική «σου παίρνω 10 και σου δίνω μισό ή ένα». Να λοιπόν γιατί ο λαός μας πρέπει να δώσει δύναμη στο κουκουέ για να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο δρόμο της διεκδίκησης, μέσα και να υπάρχει μια πραγματική δύναμη πίεσης, αντίστασης, οργάνωσης του αγώνα. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματος, με την κοινωνική συμμαχία. Θα διεκδικήσουμε πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, επίλυση κρίσιμων προβλημάτων, για αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δομές της δημόσιας υγείας, της παιδείας, στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης, γενικά στις κοινωνικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Για την κατάργηση όλων των νόμων που απελευθερώνουν τις απολύσεις, καταργούν την κυριακάτικη αργία, απελευθερώνουν το ωράριο. Για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, κανένας ανασφάλιστος. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, συνταξιοδότηση στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες. Για κατάργηση του ένφια, πάγωμα των χρεών για όλο το διάστημα της ανεργίας, απαγόρευση πληστηριασμού
κύριας κατοικίας για χρέη έως 200.000 ευρώ, για επανένταξη των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, των αυτοαπασχολουμένων στο αφορολόγητο όριο, όπως ισχύει για μισθωτούς και αγρότες. Κατάργηση των χαρατσιών, όπως το τέλος επιτιδεύματος. Διαγραφή τόκων, προστήμων, καθώς και του 30% των υπολείπων χρεών τους σε εφορία, τράπεζες, δήμους. Αυτό είναι το δικό μας πρόγραμμα. Και μιας και απόψε βρισκόμαστε εδώ στη Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάμπο, εδώ που χτυπά η καρδιά της αγωνιζόμενης αγροτιάς, θέλουμε να πούμε ότι το ΚΚΕ με όλες του τις δυνάμεις θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα των αγροτών που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Γιατί το ΚΚΕ παλεύει και έχει στο πρόγραμμά του, στο σχεδιασμό του, κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση, συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας, να μπει φρένο για αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50% στους αγροκτοκτηνοτρόφους, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, στις ζωοτροφές, τα τρόφιμα, τα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τις υπηρεσίες, για κάλυψη του χαμένου εισοδήματος των παραγωγών από την αδικαιολόγητη μείωση των τιμών σε μια σειρά προϊόντα και την απώλεια της παραγωγής που δεν έγινε βέβαια με δική του ευθύνη και δεν αποζημιώνεται σήμερα, και το βαμβάκι και στα γάλα, τα όσπρια, τα ροδάκινα, σε άλλα. Για φορολογία στο πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε παιδί. Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδημα για τους μεγαλοαγρότες, τους επιχειρηματίες, καπιταλιστές στον αγροτικό τομέα. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων στους φτωχούς αγρότες με τζίρο μέχρι 40.000 ευρώ. Να μην επιβαρυνθεί με το τέλος επιτιδεύματος κανένας αγρότης και κτηνοτρόφος. Για να είναι ο ΕΛΓΑ ο κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς από τις αιτίες καταστροφής. Για την κατάργηση του ασφαλιστικού νόμου, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 55 για τις αγρότησες. Δημόσια δωρεάν υγεία πρόνοια, να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Για την κατάργηση όλων των περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμιά επιβάρυνση για αγρότες και κτηνοτρόφους από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Να λυθούν τα ζητήματα με ευθύνη μόνο των κρατικών υπηρεσιών. Για να μην γίνει καμιά κατάσχεση, πληστηριασμός πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού από δάνεια που βρίσκονται στο κόκκινο συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή των τόκων, κούρεμα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για επαγγελματικά δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροτών και κτηνοτρόφων. Για την κατάργηση χαρατσιών του ένθια γεωτρήσεων ως δεπιστοποίησης ψεκαστικών, να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα στους αγρότες. Για να υπάρχει εγγύηση για άμεση πληρωμή των χρωστούμενων προϊόντων από εμπόρους εξαγωγής, βιομηχάνους και την παραγωγή από τις τράπεζες ατόκων καλλιεργητικών δανείων. Για να γίνουν απαραίτητα έργα υποδομής για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης
αντιπλημμυρικά έργα, να μην ιδιωτικοποιηθεί η διαχείριση των νερών όπως προβλέπει η Οδηγία 60 του 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αυξηθεί το ακατάσχετο των αγροτών και κτηνοτρόφων στο ύψος των 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί. Για να σταματήσει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων των αγροτών, να καταργηθούν άμεσα τα αγροτοδικεία. Όλα αυτά και άλλα πολλά ακόμη είναι το πρόγραμμά μας. Θα τα διεκδικήσουμε ξανά μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτήν, μέσα στο κίνημα, στους αγώνες για τους χιλιάδες αγρότες, αλλά και τους χιλιάδες άλλους εργαζόμενους με τα σωματεία, με τους μαζικούς φορείς τους. Το ΚΚΕ θα καταθέσει ως η μεγαλύτερη δύναμη του δώσει ο λαός μας για να δυναμώσουν οι αγώνες, να σπάσει η μιζέρια, η μυρολατρία. Να λοιπόν γιατί, φίλες και φίλοι, την επόμενη κυβέρνηση από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού μας μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνο το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ έχει για θέσεις του μόνο τα δικαιώματα, τις ανάγκες του λαού μας. Απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, που πιθανά να είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, δεν μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση πραγματική, αυτός που ξέπλυνε και ξαναέστρωσε το έδαφος στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έσπηρε την απογοήτευση, δικαίωσε μνημόνια, έβαλε φόρους και μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και ενώ προσπαθεί να παρουσιαστεί ως το αντίπαλο δέος στη συντήρηση, έχει γίνει αυτός ο καλύτερος χορηγός της συντήρησης. Δεν μπορεί να είναι ούτε το ΠΑΣΟΚ Χινάλ, που ήδη βάζει και όρους για τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε φυσικά ο Βαρουφάκης, που ως Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο προετοίμασε το έδαφος για την υπογραφή Τρίτου Μνημονίου, αλλά έκανε και κάτι χειρότερο. Ή ο Βελόπουλος με τις γνωστές γραφικότητες, αλλά και τις ακροδεξιές θέσεις. Δεν συζητάμε βέβαια καν για αυτό το ναζιστικό μόρφωμα, τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, που πρέπει να εξαφανιστεί και από τη Βουλή και από παντού. Απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση και δίπλα στο λαό θα βρεθεί μόνο το ΚΚΕ. Γιατί είναι ο μοναδικός πραγματικός αντίπαλος αυτού του σημερινού δρόμου των λίγων, των μονοπωλίων, του ΝΑΤΟ, που υπηρετούν τα άλλα κόμματα ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους. Γιατί το ΚΚΕ δεν τα δίπλωσε, ούτε θα κάνει πίσω στα δύσκολα που έχουμε μπροστά. Γιατί το ΚΚΕ πρεσβεύει το ρεαλισμό της σύγκρουσης, της ανατροπής αυτής της σημερινής βαρβαρότητας, για να ικανοποιηθούν οι πραγματικά σύγχρονες ανάγκες του λαού και των παιδιών του. Φίλες και φίλοι, έχει έμπειρο εργατικό, τεχνικό, επιστημονικό δυναμικό. Έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες και στο βιομηχανικό και στον αγροτικό τομέα, που μπορούν να εξασφαλίσουν τη λαϊκή ευημερία, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Αυτές όμως σήμερα είτε υποτάσσονται στην κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, είτε παραμένουν αναξιοποίητες, γιατί βλέπετε δεν αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως τα λένε, δεν προσφέρονται δηλαδή για μεγάλο και γρήγορο κέρδος από τους λίγους.
αυτές οι δυνατότητες υπονομεύονται και από τους ευρωενωσιακούς περιορισμούς, από τους διάφορους καταμερισμούς. Αυτό λοιπόν είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας και μπορεί να λυθεί με το άνοιγμα του δρόμου για την ανατροπή της εξουσίας του μεγάλου κεφαλαίου, με την κοινωνική ιδιοκτησία, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με λαϊκή εργατική συμμετοχή σε όλα τα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας, με αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες. Και αυτό το σχέδιο του ΚΚΕ συμφέρει το λαό μας, γιατί μπορεί πραγματικά να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινάλ ΠΑΣΟΚ, των άλλων αστικών κομμάτων, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κερδοφορίας των λίγων, στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και είναι εχθρικό για το λαό και τα παιδιά μας. Ξέρουμε ότι οι εκλογές δεν θα ανατρέψουν άρδιν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Μπορούν όμως να ενισχύσουν το λαό, το λαϊκό κίνημα, βάζοντας, ανοίγοντας το δρόμο της προοπτικής. Η δυσαρέσκεια μπορεί να καρπίσει, να γίνει δύναμη και πίστη ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, μόνο με στήριξη όμως και μαχητική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το ΚΚΕ 365 μέρες το χρόνο είναι δίπλα στο λαό και την νεολαία. Και εδώ θα βρίσκεται, εδώ θα μείνει, μπροστά σε κάθε μάχη, σε κάθε διεκδίκηση, μέχρι την τελική ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας, σταθερά στην πρώτη γραμμή της αντίστασης. Καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, το λαό μας, που έκαναν την πρώτη φορά το βήμα να στηρίξουν το ΚΚΕ στις τελευταίες εκλογές. Να δώσουμε σήμερα ξανά μαζί, σαν ένας άνθρωπος, τη μάχη των βουλευτικών εκλογών, για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους που βλέπουν θετικά το ΚΚΕ, τη δράση του, εκτίμηση που την επιβεβαιώνουμε μέσα στην κοινή μας δράση, για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους που μπορεί να έκαναν και άλλη επιλογή στις ευρωεκλογές ή ακόμα μπορεί να απήχαν, αλλά μαζί τους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επόμενη επιθετική κυβέρνηση και τη συνέχιση της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής. Να δώσει λοιπόν μήνυμα ο λαός μας ότι δεν δίνει συγχωροχάρτη σε Νέα Δημοκρατία, σε ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, όπως λέγεται τώρα, για όσα έκαναν, όπως τους έδωσε και τους δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν στις 7 του Ιούλη ένα ακόμα μεγαλύτερο απαραίτητο μάθημα μήνυμα, ψηφίζοντας το ΚΚΕ, να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα και να έρθουν στο ΚΚΕ, να μην σκορπίσουν την ψήφο τους δεξιά και αριστερά, σε άλλα μικρώματα, μικρότερα σχήματα, αλλά να τη δώσουν μόνο στο ΚΚΕ. Μια μεγάλη αγκαλιά τους περιμένει όλους και όλες. Να πουν όχι τώρα σε όλη αυτή την κοροϊδία που βίωσαν αυτά τα χρόνια, το ξεπούλημα ιδεών και οραμάτων των ιδανικών μας, στηρίζοντας το ΚΚΕ και όχι πετώντας τη λευκή πετσέτα της αποχής. Για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, για να μπει το λαϊκό κίνημα σε φάση αντεπίθεσης με τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, της λαϊκής οικογένειας στο προσκήνιο, γιατί
εκεί βρίσκεται η ελπίδα, η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι καλή δύναμη σε όλους, σε όλες. Δουλειά άνθρωπο τον άνθρωπο. Στις 7 του Ιούλη έχεις να επιλέξεις από τη μια ανάμεσα σε 4 μνημονιακούς και 2 φασίστες ακροδεξιούς και από την άλλη έχεις το ΚΚΕ. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό σου λέμε τώρα ΚΚΕ. Σπίτι το σπίτι λοιπόν, στις 9 μέρες που απομένουν, με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο χέρι. Καλή δύναμη, καλή υγεία, θα τα καταφέρουμε, δεν υποχωρούμε, προχωράμε μόνο μπροστά, δεν υπάρχει πίσω, κοιτάμε μπροστά. Αρζομανίδης Γιάννης, Γαβαλά Μαρία, Δασταλάκη Αγγέλα, Καριώτη Κική, Κρίκης Πέτρος, Λαβρούλης Γιώργος, Μαρούδας Ρίζος,